οποίος προσπαθεί να φέρει μπροστά την μπάλα για τον Μίετσελ. Θα περάσει μπάλα από τον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Γυρίζει ο Μίετσελ, θα χάσει μέσα από τα χέρια του μπάλα ο Παπαδόπουλος και ένα μηδέν για τον ΠΑΟΚ στο 5ο λεπτό της συνάντησης. Πώς κάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του ο Λιπερόπουλος στο 1-0 λοιπόν για τον ΠΑΟ στο 5ο λεπτό με τον Μάρτσιν Μίατσα. Μια γρήγορη αντεπίθεση, επιστρέφουν οι παίκτες του Άρη, ο Σπάσιτς κρατάει, θέλει να ξαναδώσει το Σαλπικίδη και τα καταφέρνει, βγαίνει ο Λιπερόπουλος, ο Σαλπικίδης, ο οποίος γυρίζει, ο Μαλαδένης προλαβαίνει, 2-0 ο ΠΑΟ. Ο ΠΑΟ στο 10ο λεπτό της συνάντησης κάνει δύο τα τέρματά του αυτή τη φορά με σκόρερ τον Μαλαδένη. Και βλέπετε τους δύο παίκτες οι οποίοι συνεργάστηκαν πως πανηγυρίζουν τον Σαλπικίδη και τον Μαλαδένη σε αυτή την εξαφνική αντεπίθεση. Ο ΠΑΟΚ καταφέρνει μέσα σε 10 μόλις λεπτά να προηγείται 2-0 του Άρη στο Κλεάνθης Μικελίδης. Και βλέπετε τους πανηγυρισμούς των φίλων του ΠΑΟΚ οι οποίοι έχουν έρθει στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Με σκόρερ τον Χρήστο Μαλαδένη λοιπόν ο ΠΑΟΚ 2-0 προηγείται του Άρη. Ξανά η φάση, πάσα για τον Σαλπικίδη. Ο Σαλπικίδης ο οποίος... Το σούτ τώρα από το Μίτσελ, μπάλα στα δίχτυα. Γκολ! 3-0 με τον Παλωμό. Εκπληκτικό γύρισμα και τρομερό σουτ στη γωνία. Βλέπετε την αντίδραση του Γιώργου Χατζάρα. Είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ο ΠΑΟΚ 3-0 με σκόρερ τον Μάρτσιν Μίτσελ. Το δεύτερο γκολ για τον Πολωνό στο 38ο λεπτό. Βλέπετε τον Μίτσελ πως πανηγυρίζει και θα δούμε βεβαίως ξανά το υπέροχο αυτό γκολ που πέτυχε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίρνει ένα εντυπωσιακό προβάδισμα στο τοπικό ντέρμπι